θα μπορούσε να βρει άλλο τρόπο να πείσει τον κόσμο για να εμβολιαστεί. Αλλά γιατί καίγονται τόσο πολύ για τους νέους οι οποίοι μπορεί να είναι φορείς μετάδοσης ή όχι? Το θέμα είναι να εξασφαλίσουμε την υπευθυνότητα ως αντίληψη πλέον στην κοινωνία για να μπορούν είναι να κατανοήσουν τι ακριβώς μεταφέρουν, αν μεταφέρουν, στις οικογένειές τους, να προστατεύσουμε τα μεγαλύτερα άτομα. Η πειθό λοιπόν του βάουτσερ των 150 δεν πείθει. Δεν έχω κάποια συγκεκριμένη άποψη, απλά είναι αυτό, λαδώνουν τους πολίτες. Δηλαδή αναγκαστικά έχεις ένα παραπάνω λόγο να τα πάρεις, αλλά δεν μπορείς να είσαι σίγουρος άμα θα λειτουργήσει. Οπότε απλά περιμένεις λίγο παραπάνω, να βγει λίγο να περάσουν οι μήνες, να βγει στην αγορά και μετά βλέπεις. Δεν σας άρεσε η ιδέα δηλαδή? Όχι, όχι, είναι λάδωμα. Δεν μου άρεσε και πάρα πολύ η ιδέα. Κάτι κρύβουν από πίσω και δεν ξέρω τώρα τι είναι. Εντάξει, δεν με έπεισε πολύ. Δεν με έπεισε, να πω την αλήθεια, πολύ. Ναι. Ευχαριστώ. Κάποιον άλλον τρόπο για να πείσουν τους νέους να πάνε για εμβόλια και όχι μόνο τους νέους, όλους τους υπόλοιπους. Όχι, καλή. Εσείς τι λέτε? Κι εγώ έτσι. Σας άρεσε η ιδέα? Δεν μου άρεσε. Και αρχικά είμαι 16, δεν είμαι άνω το 18. Αλλά? Δεν θα το έκανα και άνω το 18 να ήμουν. Εγώ το έχω κάνει ήδη το εμβόλιο, οπότε δεν πειράζει. Θα το πάρω, ωραία, καλό είναι. Τίποτα, γιατί τώρα τα 150 ευρώ είναι για μένα προσωπικά full κορίδια. Το να δίνεις τώρα 150 ευρώ και να κάνεις εμβόλιο, τα βρίσκει πολύ εύκολα από τα 150 ευρώ παρά... Σαν ιδέα όχι, δεν μου άρεσε, αλλά εντάξει. Τι να πούμε. Αφού το βρήκανε ως τρόπο για να δελεάσουν, ας πούμε, τους νέους, εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό, αλλά εντάξει.